Σε τεχνικούς λόγους αποδίδει το Κίεβο το γεγονός ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας δεν ακούσε λέξη από την αντιφώνηση της Ανίτας Δημητρίου, στην οποία γίνονταν ξεκάθαρες αναφορές στην τουρκική εισβολή. Την ίδια ώρα, πολεμικό κλίμα έφερε στα κόμματα η ομιλία Ζελένσκι στη Βουλή, οι μη αναφορές του στην Τουρκία αλλά και η απουσία των βουλευτών του ΑΚΕΛ και της ΕΔΕΚ από τα έδρανα άναψαν φωτιές με τους εκπροσώπους του ΔΣ και του Α από εδώ στον Α να ανεβάζουν τους τόνους στο κόκκινο. Βόμβα στο πολιτικό σκηνικό της Κύπρου έριξε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με την αφιλεγόμενη ομιλία του ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων. Μια ομιλία που παρά τον ιστορικό της χαρακτήρα στιγματίστηκε από δύο γεγονότα. Πρώτον, την μη αναφορά του Ουκρανού Προέδρου στην τουρκική εισβολή του 1974, αλλά και την εξαφάνισή του από την οθόνη στην αντιφώνηση της Ανίτας Δημητρίου με βασικό σημείο τα δεινά που έφερε στον τόπο η Άγκυρα. Δεν εκτιμώ ότι έγινε σκόπιμα σε καμία περίπτωση. Είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα, η σύνδεση έπεσε. Εξάλλου επικοινώνησα αμέσως με τον πρέσβη της Ουκρανίας, ο οποίος μίλησε με το γραφείο του κυρίου Ζελένσκι. Μας διαβεβαίωσαν ότι πρόκειται περί λάθους κακής σύνδεσης. Από την εκπομπή Αλφα Ενημέρωση, πρόεδρος της Βουλής ανέφερε ότι φρόντισε να διαβιβάσει ολόκληρη την αντιφώνηση μέσω της Ουκρανικής πρεσβείας στο γραφείο Ζελένσκι, με τη δέσμευση από πλευράς Κιέβου πως θα υπάρξει τοποθέτηση και επί της ουσίας, αλλά και για το τεχνικό πρόβλημα. Στις τάξεις των πολιτικών κομμάτων, η ομιλία Ζελένσκι έφερε πολεμική σύραξη. Ο Νίκος Τορναρίτης, αν και θα ήθελε, όπως είπε, να ακούσει αναφορές για την τουρκική εισβολή, στέκεται στο γεγονός ότι ο Ζελένσκι μίλησε στο Κυπριακό Κοινοβούλιο παρά τις έντονες αντιδράσεις της Άγκυρας και του Τατάρ για να μην το πράξει. Άρα εμέσως πλην σαφώς σε πρώτο επίπεδο ο κύριος Ζελένσκι έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στην Κυπριακή Δημοκρατία και όχι στο ψευδοκράτος των κατεχομένων, ούτε ενέδωσε στις πιέσεις της Τουρκίας. Απευθυνόμενος στο ΑΚΕΛ ανέφερε πως έπεσαν οι μάσκες και του κάλεσε να δώσει εξηγήσεις για ποιο λόγο βρέθηκε για άλλη μια φορά στην απέναντι πλευρά από ολόκληρη την ανθρωπότητα, με το κόμμα της αριστεράς να παραπέμπει στο θέμα που προέκυψε με την παρουσία μαχητή του τάγματος Αζόφ. Γι' αυτόν τον λόγο δεν παρέστη το ΑΚΕΛ. Μάλιστα. Και είχαμε ούτως ή άλλως επιφυλάξεις για την πρόσκληση προς τον κύριο Ζελένσκι, διότι εμείς έχουμε διαφορετική άποψη για την κυβέρνηση του κύριου Ζελένσκι και τις ευθύνες της, αλλά εμείς ήμασταν έτοιμοι ακόμα και με τις επιφυλάξεις μας να ήμασταν εκεί. Κάνοντας λόγο για φιλοδυτικό παραλήρημα του ΔΣ και προσθέτοντας πως κανείς δεν θα έπρεπε να πέσει από τα σύννεφα για τις παραλήψεις Ζελένσκι. Την θέση πως τα συμφέροντα της χώρας μας εξυπηρετήθηκαν, όχι όμως στον καλύτερο βαθμό, εκφράζει το δικό. Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλό για την Κυπριακή Δημοκρατία εάν, για παράδειγμα, ο Ουκρανός πρόεδρος μιλούσε στα άλλα 26 εθνικά κοινοβούλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απέκλειε την Κυπριακή Δημοκρατία. Αναμέναμε από τον ίδιο να αναγνωρίσει πως ο κυπριακός λαός μπορεί να νιώσει τον πόνο του ουκρανικού λαού όσο κανένας άλλος, καθώς οι πληγές της εισβολής είναι ακόμα ανοιχτές. Θυμίζουμε πως η ΕΔΕΚ ήταν το μόνο κόμμα που εξ αρχής είχε καταθέσει τη διαφωνία της στο να απευθυνθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων Ουκρανός Πρόεδρος. Τα μηνύματα αυτά ευελπιστούμε να ηχήσουν ως ειρήνες στα αυτιά της κυβέρνησης. Με τα κόμματα να εκφράζουν ανησυχίες πως η Τουρκία θα επιδιώξει, όπως ο Ζελένσκι, μιλήσει και στη ψευδοβουλή.